Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Στεφανίδη, πως στα κείμενά σας, οργισμένα κείμενα, γράφετε σκληρά και κεραυνοβολείτε. Όποιος έχει όμως συνολική εικόνα αυτών των κειμένων και ανοιχτή καρδιά, δεν μπορεί να μη διακρίνει την αγάπη και την αγωνία σας για αυτόν τον τόπο. Ο τόπος μας είναι ο τόπος μας. Τον κουβαλάμε, τον πληρώνουμε, μας ανέχεται, μας πληγώνει, τον πληγώνουμε. Είναι αυτονόητο, θέλω να πω. Και βέβαια αυτή η σχέση με τον τόπο σε οδηγεί να αγαπάς και να πονάς τον οποιοδήποτε τόπο. Και βέβαια έχοντας βάση την γειτονιά μας, τους φίλους μας, ξανοιγόμαστε σε αυτό το ταξίδι που λέγεται κόσμος, που λέγεται χρόνος, μέχρι να συναντήσουμε τον αναπόφευκτο θάνατό μας, το μόνο πράγμα που θα έχουμε για πάντα, το θάνατό μας. Είναι η μόνη μας ιδιωτελής αθανασία, η μόνη μας ιδιοκτησία. Καταδιόμενος στα γραπτά σας, ψάχνοντας την κεντρική ιδέα της σκέψης σας, συνάντησα την τηλεοπτική περιγραφή ενός μεσαιωνικού πίνακα ζωγραφικής. Μου δίνεται την αίσθηση ενός ανθρώπου που η εποχή τον εξαναγκάζει να πατάει σε δύο αποβάθρες. Πολιτισμός και μαγκανοπήγαδο. Το λέτε πολύ ωραία. Ναι, λίγο πολύ όλοι μας, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει η τύρβη της καθημερινότητας, την οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, αντιμετωπίζουμε. Και υπάρχει και το δικαίωμά μας να είμαστε λίγο αλλιώς. Αυτό που λέω συχνά και νομίζω ότι είναι εφικτό. Εντάξει, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά ας μην αφήσουμε και τον κόσμο να αλλάξει εμάς. Και αυτό δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή το να ζήσεις την καθημερινότητά σου λίγο διαφορετικά, ας πούμε ποιητικά, με όση έτσι πεζότητα ή και απογείωση μπορεί να περιέχει αυτή η διατύπωση, νομίζω ότι είναι κάτι. Μας περικυκλώνει μια μικροαστική μιζέρια. Όλοι μικροαστοί είμαστε. Και εγώ ομιλώ περισσότερο από όλους. Αλλά τουλάχιστον ας έχουμε συνείδηση αυτής της μικροαστικότητας, μπας και την υπερβούμε εν την ημέτρο. Θα ήθελα να μου περιγράψετε την πορεία που σας εξέβαλε σε αυτό που είστε σήμερα. Εγώ είμαι Πειραιώτης από μια πολύ έτσι λαϊκή οικογένεια με την πιο υψηλή και αριστοκρατική σημασία της λέξης, του Πειραιά. Ο πατέρας μου ήταν τορναδόρος και ήξερε να φτιάχνει πράγματα καταπληκτικά με τα χέρια του. Είχε ένα εργαστήρι στο σπίτι μας, στα ταμπούρια, στην Ταράτσα και τα βράδια έφτιαχνε μικρά αριστουργήματα μηχανικής φύσης. Και ξέρεις, αυτό μου δημιούργησε ένα αίσθημα απόθυσης προς οτιδήποτε μηχανικό ή κατασκευασμένο. Ο πατέρας μου ήθελε να με δει μηχανολόγο του Πολυτεχνείου. Και αντιλαμβάνεστε την απογοήτευσή του όταν εγώ του είπα ότι δεν. Λοιπόν, Πειραιάς, τελείωσα την Ιωνίδιο πρότυπο σχολή, ένα σχολείο όχι ταξικό, που πήγαιναν και φτωχόπαιδα και πλουσιόπαιδα, αλλά με εξετάσεις. Ένα αυστηρό σχολείο αρένων. Πολλοί μου φίλοι εκ των υστέρων διεπίστωσαν ότι είχαν τελειώσει αυτό το σχολείο, όπως ο Αριστινός ο Γιώργος. Ήσασταν καλός μαθητής. Ναι, σε αυτά που με ενδιέφεραν ήμουν πάρα πολύ καλός και σε αυτά που δεν με ενδιέφεραν ήμουν τόσο αδιάφορος, ώστε η μάνα μου κόντευε να πάθει, ας πούμε, αποπληξία όταν έπαιρνε τον έλεγχο, διότι έβλεπε κάτι εικοσάρια στα αρχαία και στα νέα και στα θρησκευτικά και έβλεπε 3-4 μαθηματικά και της έλεγα: «Καλέ μαμά, μη στεναχωριέσαι. Νέος είμαι. Θα διαβάσω. Στο επόμενο δίμηνο θα το κάνω το 4-5, μετά 7 και θα βγει ο μέσος όρος». Ήταν ένα πολύ καλό σχολείο που μας είχαν μια ανοχή όταν, ας πούμε, ήμασταν καλοί σε ένα κλάδο. Είχαν μια ανοχή για τα άλλα θέματα.
Τον Μάνο τον εκτιμούσα μέχρι που τον γνώρισα. Γελώ γιατί κάποιο κακεντρεχή μπορεί να πει ότι όταν τον γνώρισα η εκτίμηση αυτή απέστρεψε από αυτό το πρόσωπο. Όχι. Ίσα-ίσα που αυτή η εκτίμηση απέκτησε τη συντροφιά της αγάπης. Γιατί μια εκτίμηση εδραιούμενη εμπνέει γεννά την αγάπη. Και αυτή η αγάπη προήλθε από το γεγονός ότι ο Μάνος είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται την έκθεση. Και βέβαια την έκθεση όχι κατά την έννοια λαζονία ή πρόκληση, αλλά ως έναν τρόπο ζωής, ο οποίος γεννά ρήξεις και γεννά τομές.